Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα, χιλιάδες πιστοί σειραίουν σε εκκλησίες και σε μοναστήρια στο νησί μας για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας και να ανάψουν ένα κέρι στη χάρη της στη μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή του καλοκαιριού. Χρόνια τους πολλά, είναι χαρούμενοι, με υγεία και ειρήνη. Όλοι ευχόμαστε η Παναγία να μας φυλάσει, γιατί βλέπετε τι γίνεται με τις φωτιές και με τον κόσμο, με τις ακρίβειες. Να είναι καλά όλος ο κόσμος και του χρόνου η βοήθεια της Παναγίας να μας προστατεύει. Είναι το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού και του χρόνου. Και η Παναγία να δώσει μυαλό σε αυτούς που μας διοικούν, να κάνουν το καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στα δύο μεγάλα προσκυνήματα στο Ηράκλειο, στην Παναγία Καμαριανή και στην Παναγίτσα του Μασαμπά, όπου χιλιάδες πολίτες σειραίουν και να προσκυνήσουν τη χάρη της Παναγίας, ζητώντας την ευλογία της. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και χαρά να έχει. Η χάρη της Παναγίας να βοηθάει όλο τον κόσμο. Υγεία, αγάπη, βοήθειά μας όλο τον κόσμο. Ναι, την υγεία μας πάνω απ' όλα να έχουμε, να μας δίνει. Να είμαστε υγιείς. Μακάρι να έχουμε ειρήνη. Χρόνια πολλά και από χρόνο με υγεία. Προσφέροντας το εκτύπωμα της θείας εικόνας της Παναγίας, το φίλημα της αγάπης, της μετάνοιάς μας, της ευγνωμοσύνης μας και ψελίζοντας το θεοδίδακτο όνομά της, ας της εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τα προβλήματά μας, την πατρίδα μας, τη ζωή μας ολόκληρη, σε αυτήν που είναι η Αγία της ζωής μας χαρά, η Αγία της ζωής μας αγάπη. Γεμάτη ελπίδα στην ψυχή, χιλιάδες προσκυνητές κατακλείζουν μοναστήρια και ιερούς ναούς σε κάθε γωνιά της Κρήτης, στη λαμπρότερη γιορτή του 15 Αυγούστου, ευχόμενη υγεία και ειρήνη. Και του χρόνου να είμαστε καλά, με υγεία. Χρόνια πολλά. Και να κοιτάξουν λίγο τον ελληνικό λαό για την ακρίβεια που υπάρχει και τη μιζέρια που υπάρχει. Είναι η πιο βαριά εορτή της χρονιάς. Πρέπει όλοι να νιώθουμε το βάρος της. Εγώ έρχομαι στην εκκλησία να προσευχηθώ στη χάρη της Παναγίας. Είμαστε εδώ στην Παναγίτσα του Μασταμπά, στην γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου, 15 Αύγουστο λοιπόν, στην καρδιά του καλοκαιριού, με πολύ κόσμο. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα έντονο θρησκευτικό συνέστημα που εκδηλώνεται ακόμα και τώρα, μέσα στο καλοκαίρι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλό 15 Αύγουστο. Να έχουμε υγεία και η χάρη της Παναγίας να μας ευλογεί όλους και του χρόνου. Μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία σήμερα. Η χάρη της Παναγίας να μας φωτίζει, να μας δίνει δύναμη και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους που σήμερα μάχονται στην πρώτη γραμμή του μετόπου για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Τους ευχαριστούμε και η Παναγία να τους δίνει δύναμη. Ανήμερα του 15 Αύγουστου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίτσα του Μασταμπά. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με τους πολίτες που είχαν κατακλείσει τον ναό. Σε δηλώσεις του, ο Αλέξης Καλοκαιρινός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική, σημειώνοντας ότι οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Η χώρα πραγματικά έχει πληγωθεί, ιδιαίτερα η Αττική έχει πληγωθεί από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Ο κίνδυνος προφανώς παραμένει για όλη τη χώρα, παραμένει και για την Κρήτη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχω κηρύξει ύψιστη επιφυλακή των υπηρεσιών του Δήμου.